Αντιμετωπίζουμε ένα θέμα με κάποια ορισμένα σημεία σε κλαδιά δηλαδή, που είναι τα καλώδια της ΔΕΗ, που είχε σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι δεν είναι αρμοδιότητα του πρασίνου όταν είναι τα καλώδια της ΔΕΗ από πάνω και είναι της ΔΕΗ. Καλό είναι να ενημερώνουν τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ έχει εργολάβο η οποία πηγαίνει και κόβει τα κλαδιά κάτω από τα καλώδια. Είναι επικίνδυνο να το κάνει αυτό η υπηρεσία του πρασίνου. Η ΔΕΗ όταν πηγαίνει και κόβει τα κλαδιά κάτω από τα καλώδια, κόβει το ρεύμα για λόγους ασφαλείας. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Δράμας, Ανέστης Δερματίδης, μιλώντας στην τηλεόραση Star, αναφέρθηκε και στις προγραμματισμένες εργασίες από συνεργεία της υπηρεσίας που θα γίνουν το προσεχές διάστημα μετά και τις ζημιές που προκλήθηκαν το περασμένο Σάββατο στη Δράμα λόγω κακοκαιρίας σε διάφορα σημεία της πόλης με πτώσεις δέντρων και κλαδιών. Ύστερα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν το Σάββατο το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στην περιοχή συγκεκριμένα του ΚΤΕΛ εκεί και στο μνημείο της Φαγιαστέρων της πόλης μας, έχουμε δρομολογήσει ορισμένες ενέργειες να κάνουμε να κόψουμε κάποια κλαδιά τα οποία είναι επικίνδυνα. Εντάξει, υπάρχει επικίνδυνοτητα γενικά σε όλα τα δέντρα όταν γίνονται τέτοια απότομα μπουρίνια με τόσο μεγάλη ένταση. Δεν μπορείς να προβλέψεις τα περισσότερα πράγματα, αλλά κοιτάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τους πολίτες από τέτοιες μεγάλες ζημιές. Από εδώ και πέρα τώρα έχουμε προγραμματίσει να πάμε σε συνεννόηση πάντα και το τονίζω με όλους τους προέδρους. Κάνουμε γύρα τα χωριά όσον αφορά τα παρκάκια τους, τους χώρους που έχουν, πεζοδρόμια για κουρέματα και τέτοια και για κλαδιά. Προσωπικό έχουμε τα οκτάμενα αυτόν τον καιρό και είναι μέχρι και Ιανουάριο-Φεβρουάριο περίπου της νέας χρονιάς. Είμαστε εντάξει, έχουμε σε πολλά και διάφορα σημεία στην Αγία Βαρβάρα, στον κήπο παντού υπάρχει κόσμος και έξω στις γειτονιές. Είναι και ο εργολάβος ο οποίος γυρνάει όλα τα παρκάκια. Είμαστε καλά προς το παρόν προσωπικό. Θα δούμε μετέπειτα που θα φύγουν και τα οκτάμηνα το τι μέλη γενέστε.